Ο κύριος Γιώργος Σταμάτης που είναι μαζί μας είναι Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Καλημέρα σας, κύριε Σταμάτη. Καλημέρα, κύριε Λιμπράκη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ εγώ. Είναι ένα θέμα που μας έχει συγκλονίσει όλους και γιατί πάντα τέτοιες υποθέσεις μας συγκλονίζουν, αλλά και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός που λειτουργεί από το 1998 ήταν νομίζω ένας από τους λίγους οργανισμούς που είχαμε περιβάλει όλοι με τόση αγάπη, τόση στήριξη και χωρίς αστερίσκους μάλιστα. Να δούμε. Και γι' αυτό είμαστε και στεναχωρημένοι και θλιμμένοι. Προφανώς. Αλλά και εξοργισμένοι ταυτόχρονα. Βεβαίως, ωστόσο, πάντα το λέμε, θα πρέπει να αφαιθεί η δικαιοσύνη και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να κάνουν τη δουλειά τους και να δούμε τι και σε ποιο βαθμό ισχύει ό,τι καταγγέλλεται, αλλά και αν είναι πολλά περισσότερα από αυτά που καταγγέλλονται, γιατί δεν το ξέρουμε ακόμη. Ακριβώς. Κύριε Σταμάτη, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, το έλεγα και νωρίτερα, το θέμα του ελέγχου, γιατί προφανώς φαντάζομαι δεν θέλουμε μια κοινωνία στην οποία οι ιδιώτες δεν μπορούν να προσφέρουν, έτσι δεν είναι? Καταρχήν θέλουμε μια κοινωνία που οι ιδιώτες μπορούν να προσφέρουν. Mm. Και υπάρχουν ιδιώτες που προσφέρουν πάρα πολύ καλά. Και η Κιβωτός ήταν ένα μέρος στο σύστημα που λέμε εμείς της παιδικής προστασίας, που πρέσφερε πάρα πολλές υπηρεσίες και κανένας δεν μπορεί να ακυρώσει ό,τι έργο έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Έχει σώσει ανθρώπους, έχει σώσει παιδιά, τα οποία θα είχαν άλλη κατάληξη, αλλά άλλο αυτό και άλλο αυτό που έχουν βγει αυτή τη στιγμή και όλοι έτσι έχουμε ανησυχήσει για αυτά που καταγγέλλονται. Προφανώς υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά επιτρέπουν, κυρία Λιμπεράκη, να κάνουμε ένα βήμα πέρα. Οι καταγγελίες είναι πολύ συγκεκριμένες και διερευνούνται από την αστυνομία και από την θα επεφαθεί η δικαιοσύνη από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Και προφανώς υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Στη συγκεκριμένη δομή όμως υπήρξαν και άλλα θέματα, τα οποία προφανώς όλα έχουν γίνει μέσω των ελέγχων. Και εδώ απαντάω στο ερώτημά σας. Οι έλεγχοι είναι πάρα πολύ αυστηροί και είναι εντατικοί και μέσα απλά δεν βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και μέσα από εκεί γίνονται οι παρενέσεις. Οι συστάσεις για βελτίωση σε ό,τι το κράτος με βάση την νομοθεσία του έχει θεσπίσει για τα θέματα παιδικής προστασίας. Ξεναγήστε μας λίγο σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ο πολίτης θέλει να ξέρει, για παράδειγμα, κάθε πότε ελέγχεται. Ας πάρουμε το παράδειγμα της Κιβωτού, που είναι μια πολύ μεγάλη οργάνωση με παραρτήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Κάθε πότε ελέγχεται? Κοιτάξτε, ελέγχεται μέσω των κοινωνικών συμβούλων, δηλαδή κοινωνικών λειτουργών των περιφερειών. Ναι. Με βάση την νομοθεσία, δύο φορές το χρόνο. Ευνηδιαστικά. Και υπάρχουν και οι έλεγχοι που γίνονται και από το συνήγορο του παιδιού. Mm-hmm. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κράμα, είτε από καταγγελίες που μπορεί να έρθουν, είτε από αναφορές, είτε μέσω των ελέγχων. Οπότε εκείνη τη στιγμή γίνεται όλη η διαδικασία, είτε αυστηροποίησης πολλών πραγμάτων, είτε συστάσεων προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Φαίνεται, προφανώς εμείς το έχουμε στο Υπουργείο, δεν σας λέω τώρα για το κομμάτι της σεξουαλικής κακοποίησης, ότι υπήρχαν διάφορα θέματα όσον αφορά, αν θέλετε να το πω ευρύτερα, στη διαπαιδαγώγηση. Πότε το βρήκατε αυτό πρώτη φορά? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε εδώ πέρα για να ελέγχουμε όλους αυτούς τους φορείς. Ναι. Και όταν διαπιστώσαμε πολλά πράγματα στο επίπεδο της παιδικής προστασίας, προχωρήσαμε σε μια νομοθέτηση ώστε να επιβληθούν κανόνες το πώς πρέπει να είναι μια δομή παιδικής προστασίας. Τι πράγματα, κύριε Σταμάτη? Κοιτάξτε, ακόμα και πόσα παιδιά μπορεί να είναι σε μια δομή, πόσα παιδιά πρέπει να είναι σε έναν χώρο, στο κοινοβιακό, να υπάρχει ιδιωτικότητα. Πράγματα τα οποία μέχρι εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν. Το επόμενο στάδιο που είναι σε εξέλιξη, από τη στιγμή που έχει ψηφιστεί ο νόμος, είναι η δημιουργία των πρωτοκόλων. Των πρωτοκόλων που σημαίνει αφορά συγκεκριμένα πράγματα στο κομμάτι της διαπαιδαγώγησης, στο κομμάτι των συστάσεων που έχει να κάνει με τη σύνδεση με τη βιολογική οικογένεια αυτή που υπάρχει, στο κομμάτι αν καθυστερούν οι αναδοχές ή όχι και για ποιους λόγους καθυστερούν, στο κομμάτι αν έχουμε παιδική εργασία, στο κομμάτι... Για την Κιβωτό είχατε βρει κάτι? Προφανώς. Δηλαδή? Είχαμε δείξεις μέσω των συνεντεύξεων και των... Συνεντεύξεων εννοείται αυτό που κάνουν οι κοινωνικοί λειτουργοί που πάνε να ελέγξουν με τα παιδιά. Ωραία, ναι. Ναι, ότι υπήρχαν κάποια θέματα το οποίο δεν γινόταν υποστήριξη, να σας φέρω παράδειγμα, υποστήριξη της σχέσης σε σχέση με τη βιολογική οικογένεια. Μάλιστα. Ότι δεν γινόταν συχνά όσο έπρεπε να γίνει. Να σας ρωτήσω, κύριε Σταμάτη, αυτό από πότε έχει εντοπιστεί? Εσείς τώρα είστε πια σχεδόν 3,5 χρόνια, εννοώ ως κυβέρνηση. Άρα έχουν γίνει τουλάχιστον 6-7 έλεγχοι κατά τον ρυθμό που μας περιγράψατε. Έχει να κάνει με μια περιοδικότητα. Ναι. Θέλω να σας πω, όταν είναι στο σύστημα, το αν είναι το πώς το έχουμε ονομάσει εμείς και υπάρχει
υπάρχει το κομμάτι για τις συνθεσίες και τις αναδοχές και είναι τα παιδιά μέσα και υπάρχουν παράδειγμα δύο επιστροφές ότι δεν προχώρησαν δύο αναδοχές, ναι. Εκεί καλείται ο φορέας να δώσει εξηγήσεις γιατί δεν προχώρησε αυτή η αναδοχή. Λογικό, αυτό ναι. Αυτόματα είναι ένας έλεγχος. Οπότε πολλές φορές σου δίνει απάντηση η οποία είναι σωστή, πολλές φορές διαπιστώνεις ότι δεν είναι σωστή. Οπότε, στην Κιβωτό σας δόθηκαν απαντήσεις που δεν ήταν σωστές. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι αναπάντητα ακόμα και σε αυτά που τα οποία έχει ζητήσει και ο συνήγορος του παιδιού. Από πότε, κύριε Σταμάτη? Το τελευταίο εξάμηνο. Το τελευταίο εξάμηνο. Πείτε μου και κάτι άλλο, γιατί νομίζω, ξέρετε, εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα. Έχουν έρθει τώρα στο φως καταγγελίες ασέλγειας, κακοποίησης, παρενόχλησης, ξυλοδαρμού, τιμωριών εξοντωτικών κλπ. Κλπ. Αυτά δεν θα έπρεπε να έχουμε ένα σύστημα που να μην εξαρτάται η δημοσιοποίηση τέτοιων γεγονότων, εφόσον επιβεβαιωθεί δηλαδή ότι όλα αυτά είναι ακριβή? Δεν θα έπρεπε να έχουμε ένα σύστημα να τα εντοπίζει το κράτος με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς? Κοιτάξτε, πριν να περιμένουμε να βρει το θάρρος ένα παιδί που είναι ούτως ή άλλως ένα παιδί ταλαιπωρημένο, να βρει τη δύναμη να μιλήσει? Θα σας το πω. Mm. Οι καταγγελίες έχουν πάντα δύο μορφές. Ναι. Η μία είναι που πηγαίνεις και καταγγέλεις. Mm-hmm. Η άλλη είναι όταν μέσω των ελέγχων mm-hmm. διαπιστώνεις ναι. ότι κάτι συμβαίνει σε αυτή τη δομή. Οπότε αυτόματα αρχίζεις να κάνεις τον πιο εσωτερικό έλεγχο, αν θέλετε, ώστε να διευκρινίσεις και να αποτυπωθεί ότι όντως έχει συμβεί αυτό ναι. που κάποιος θέλει να το καταγγείλει mm-hmm. ή να το πει. Εσείς όμως δεν διαπιστώσατε, από ό,τι καταλαβαίνω. Στο Υπουργείο για τέτοιου είδους θέματα σεξουαλικής κακοποίησης δεν έχουν γίνει αναφορές. Ναι, όμως αυτό δεν σας προβληματίζει, ότι θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος στο σύστημα ελέγχου της πολιτείας αυτές τις δομές να φέρνει στο φως τέτοιες περιπτώσεις? Κοιτάξτε, επειδή τώρα πρέπει πρώτα να αποδειχθεί αυτό, έτσι, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, αυτό πρέπει να αποδειχθεί. Προφανώς επεξεργαζόμαστε διάφορα σενάρια πώς αυτό μπορεί να γίνει ακόμα πιο διαυγές για αυτούς τους ανθρώπους και πώς μπορούν να υποστηριχτούν και δυναμωθούν ώστε να μπορούν να πάνε να καταγγείλουν. Τα παιδιά δηλαδή. Τα παιδιά. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα το κάνετε αυτό, κύριε Σταμάτη. Δεν το λέω έτσι προς Θεού, μην παρεξηγηθώ. Δεν είμαι και θα λέει με χτύπησαν οτιδήποτε. Υπάρχουν οι αρμόδιοι κοινωνικοί λειτουργοί, υπάρχουν οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες. Με βάση τα πρωτόκολλα που σας λέω, κύριε Λιμπεράκη, τώρα θα φτιαχτούν τα πρωτόκολλα. Εντάξει, όμως, εντάξει, κύριε Σταμάτη, όμως και εσείς κυβερνάτε 3,5 χρόνια, δεν βγήκατε χθες το απόγευμα. Προφανώς κυβερνάμε 3,5 χρόνια και σας λέω τα 3,5 χρόνια που κυβερνάμε, βάλαμε τους κανόνες που δεν υπήρχαν. Να σας πω ότι σκέφτομαι. Θα σας πω κάτι, είστε μια εμπειρή δημοσιογράφος και χρόνια και στο πεδίο κιόλας. Έχετε ξαναθυμηθεί περιπτώσεις τα τελευταία 10-15 χρόνια, ειδικά σε θέματα ιδρυμάτων παιδικής προστασίας, να έχουν γίνει τέτοια πράγματα? Όχι. Αυτά πώς προέκυψαν? Θυμάμαι και βέβαια θυμάμαι. Σε τέτοιο επίπεδο. Δεν ξέρω τώρα να σας συγκρίνω ποσοτικά και ποιοτικά, και βέβαια πάντως θυμάμαι. Όπως θυμάμαι και το αντίστροφο, κύριε Σταμάτη, να καταγγέλλονται πράγματα δημοσίως, πολύ χοντρά πράγματα για ιδρύματα και τελικά υποθέσεις να μπαίνουν στο αρχείο. Ναι. Έτσι, γιατί υπάρχει και αυτή η πτυχή και αναφέρομαι σε μια υπόθεση πολύ πρόσφατη. Κύριε Σταμάτη, ξέρετε τι θέλω να πω, ότι και ως άνθρωποι αλλά και εσείς ως πολιτικός ή τέλος πάντων ως κομμάτι ενός συστήματος που καλείται να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα, αισθάνομαι ότι έχουμε αποτύχει αν αυτό δεν το έχουμε εντοπίσει, και ο προβληματισμός είναι τι μπορεί να συμβαίνει και εκτός της Κιβωτού και εκτός των καταγγελωμένων. Θα σας πω. Δεν έχουμε αποτύχει. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, γιατί μην ξεχνάτε, κυρία Λιμπεράκη, η Ελλάδα έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα, είχε μάλλον ένα συγκεκριμένο σύστημα παιδικής προστασίας, το οποίο έρχεται πάρα πολύ παλιά, δεν το εξυγχρόνισε ποτέ, ακόμα και τις καλές περιόδους της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτό γίνεται τώρα και αυτή, πιστέψτε με, είναι η αρχή. Ποτέ πριν δεν μιλούσαμε για αναδοχή, ποτέ πριν δεν μιλούσαμε για επαγγελματική αναδοχή, ποτέ πριν δεν μιλούσαμε για όλα αυτά τα πράγματα. Και να σου πω κάτι, κύριε Ριμπράκη, τα περισσότερα παιδιά που έχουν δοθεί για αναδοχή είναι από τα κρατικά ιδρύματα και όχι από τα ιδιωτικά. Τότε γιατί δεν τα καταργείτε τα ιδιωτικά? Αν εμέσως λέτε ότι αυτό δεν λειτουργεί, ίσως πρέπει να υποκατασταθούν από δημόσιο φορέα. Οι σκέψεις είναι πάρα πολλές, mm-hmm. όχι να αντικατασταθούν από κρατικά, mm-hmm. δεν είναι ο ρόλος του κράτους αυτό. Mm-hmm. Ο ρόλος του κράτους είναι να βάλει εκείνους τις κανόνες, ώστε αυτό που έχει θεσπίσει το κράτος και έχουμε συμφωνήσει σαν κοινωνία να γίνεται πράξη. Και κανένας δεν μπορεί να παίζει και με τις ζωές των παιδιών. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ακόμα και με αυτούς τους ανθρώπους, δεν θα πω για τους πλουσίους, θα πω
για την κυρία ή τον κύριο που έχει δώσει ένα ευρώ σε αυτό το φορέα. Εγώ θα πω και για τους πλουσίους. Εγώ θα πω για οποιονδήποτε έχει επενδύσει με αγάπη και πίστη σε μια προσπάθεια και την περιβάλλει με αυτήν την αγάπη και την πίστη και τα χρήματά του τη στηρίζει 25 χρόνια. Απλώς και πλούσιο και φτωχό. Είναι ένα νέο κεφάλαιο με βάση και όλα αυτά που έχουν προκύψει. Ναι. Απλά εμείς πολύ διακριτικά το δουλεύουμε χωρίς να βγαίνουμε στο κομμάτι της παιδικής προστασίας της χώρας. Και επιτρέψτε να σας πω, ακόμα και εκεί που ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια κενά, αυτά πολύ άμεσα θα βελτιωθούν, ενδεχομένως να αυστηροποιηθούν πολύ περισσότερο κάποιοι κανόνες και από εδώ και πέρα το πώς να το πω, η επόμενη μέρα είναι όλα αυτά τα παιδιά να πάνε σε ανάδοχες οικογένειες. Εκεί προφανώς πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Ξέρετε όμως ότι και αυτό είναι δύσκολο. Δηλαδή, ποιες ανάδοχες θα πάρουν παιδιά 16-17 ετών. Κοιτάξτε, ο θεσμός της επαγγελματικής αναδοχής που θα έρθει στην Ελλάδα σύντομα, πιστέψτε με ότι θα βοηθήσει σε πολύ μεγάλο. Να το δούμε, κύριε Σταμάτη, αλλά υπάρχει και εμπειρία από το εξωτερικό που λειτουργεί και λειτουργεί σχεδόν μαζικά με σημαντικά κίνητρα για την αναδοχή αυτή του επαγγελματικού τύπου, που και εκεί υπάρχουν πολύ άλλου τύπου σοβαρά παρατράγουδα σε πολλές περιπτώσεις. Κοιτάξτε, παρατράγουδα μπορεί να υπάρχουν ακόμα και σε μια οικογένεια. Παντού, σύμφωνοι. Για να υιοθετήσει ένα βεβαίως, παιδί. Βεβαίως. Το θέμα είναι τους κανόνες και τους ελεκτικούς μηχανισμούς που βάζεις, ώστε να ελαχιστοποιήσεις οποιαδήποτε έτσι παρενέργεια μπορεί να υποστεί ένα παιδί. Να συμφωνήσουμε όμως ότι με κάποιον άλλο τρόπο θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός. Ποιοτικός, ποσοτικός, μεθοδολογικός. Και μεθοδολογικός. Συμφωνώ και στα τρία απόλυτα. Ξέρετε, σκέφτομαι και κάτι άλλο και θα ήθελα τη γνώμη σας, γιατί εσείς αυτά τα θέματα τα ξέρετε πολύ καλύτερα από τους περισσότερους από εμάς. Όταν βγήκε αυτό το θέμα στην επικαιρότητα, διαβάσαμε ότι εδώ είμαστε μπροστά σε καταγγελίες που είχαν γίνει εδώ και καιρό στο συνήγορο του πολίτη. Και ο συνήγορος ακολούθησε τη διαδικασία που προβλέπετε. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Τι εννοείτε? Δεν είχαμε καιρό αυτές τις καταγγελίες. Πότε έγιναν δηλαδή? Η όλη ιστορία για τη συγκεκριμένη περίπτωση ξεκινάει μέσω μιας καταγγελίας η οποία έγινε τον Αύγουστο. Μάλιστα, τον Αύγουστο. Να σας πω τι εννοώ. Έστω τον Αύγουστο. Θα σας πω τη σκέψη μου και πείτε μου μήπως πιστεύετε κι εσείς ότι κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Αναρωτιέμαι αν, ας πούμε, παίρνει 2-3 μήνες. Εγώ θα σας πω και 20 μέρες, κύριε Σταμάτη. Από τη στιγμή που σε κάποια αρχή επισήμως φτάνει μια καταγγελία για κακοποίηση παιδιού, που το παιδί έχει, όπως και ο ηλικιωμένος, έχει μια ιδιαιτερότητα που την καταλαβαίνουμε όλοι. Έτσι. Ο πολύ ηλικιωμένος και άρρωστος, ενώ μην παρεξηγηθώ. Δεν πρέπει ο καταγγελόμενος να βγαίνει σχεδόν αυτόματα την επόμενη μέρα σε κάποιου τύπου. Εγώ δεν σας λέω, γιατί προφανώς δεν είναι κανείς ένοχος πριν αποδειχθεί, αλλά να παίρνει το μισθό του, αλλά να μην είναι σε επαφή με παιδιά μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία. Συμφωνώ. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνεται καταγγελία Αύγουστο και ο καταγγελόμενος να εξακολουθεί να είναι σε περιβάλλον που φροντίζει παιδιά για 2-3-5 μήνες. Εκεί, αυτό να το πω, είμαστε λίγο στο μετέχνιο και να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό. Είναι προφανώς ότι πρέπει να υπερασπίσει τον οποιοδήποτε άνθρωπο ο οποίος μπορεί στο τέλος της ημέρας να καταγγελθεί. Μα δεν είπαμε ούτε να απολυθεί, ούτε να διαπομπευθεί, ούτε να δημοσιοποιηθεί, με μια διακριτικότητα να απομακρύνεται από το ρόλο του, την επαφή του με τα παιδιά, μέχρι αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο να διαλευκανθεί. Πάντως δεν είναι λογικό να αφήνουμε ανθρώπους που έχουν καταγγελθεί μήνες να συνεχίζουν την επαφή τους με παιδιά. Αυτό δεν έχετε άδικο. Και αυτό θα αλλάξει. Κύριε Σταμάτη, σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.